Οικονομική βοήθεια δισεκατομμυρίων ευρώ και υποσχέσεις για πιο εύκολη έκδοση βίζας για τους Τούρκους στάζουν στον Ταγί Περντογάν οι Ευρωπαίοι, αλλά το παζάρι, να πούμε, δεν έχει τελειώσει. Την ώρα που συνεδρίαζαν μάλιστα οι 28 ηγέτες στις Βρυξέλλες, ο Τούρκος πρόεδρος συνομιλούσε τηλεφωνικά με τον Μπαράκ Ομπάμα. Και σήμερα το πρωί ο Ερντογάν είπε ειρωνικά ότι κάποιοι πρότειναν για Νόμπελ ειρήνη στη Μέρκελ, ενώ κανείς δεν νοιάζεται που η Τουρκία φιλοξενεί 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες. Όσο για τα βήματα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ερντογάν διακήρυξε ότι η Τουρκία είναι πολύ πιο μπροστά από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά εκείνη δεν είναι σοβαρή, είπε ο Ερντογάν. Να δούμε όμως τι αποφασίστηκε στις Βρυξέλλες. Το σχέδιο δράσης που ενέκριναν οι 28 Ευρωπαίοι ηγέτες προβλέπει τη χορήγηση στην Τουρκία δισεκατομμυρίων ευρώ ώστε να κρατήσει στο έδαφος της εκατομμύρια πρόσφυγες. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για ένα ποσό που ίσως φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά το παζάρι με τους Τούρκους δεν έχει τελειώσει και πολλά θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα που θα παρουσιάσει η Άγκυρα το επόμενο διάστημα στην ανάσχεση των προσφύγων. Refugees who are in Turkey to stay in Turkey, that's the first point, which is important. And the second point is preventing refugees and migrants from traveling through Turkey to come to the European Union. Our aim is to give Frontex the right to return irregular migrants on its own initiative and to make it more proactive in protecting the external borders. In the meantime, Member States will be ready to send hundreds more border guards to Frontex and EASO to secure the hotspot areas in Greece and Italy. Το σχέδιο προβλέπει διευκόλυνση της χορήγησης βίζας στους Τούρκους πολίτες που θέλουν να ταξιδεύουν στην Ευρώπη, κάτι που αποτελεί πάγιο αίτημα της Άγκυρας. Nous aussi insister pour que si libéralisation des visas il doit y avoir avec la Turquie, ce soit sur des bases extrêmement précises et contrôlées. J'ai insisté là-dessus, car je considère qu'il ne doit pas y avoir de malentendu ou d'ambiguïté. Το προσφυγικό θα είναι ψηλά στην ατζέντα της επίσκεψης Μέρκελ την Κυριακή στην Τουρκία. Es müssen noch die Zeitlinien geklärt werden, wann soll was passieren, wie verlässlich sind unsere Zusagen der Unterstützung, wie verlässlich sind türkische Zusagen auch der Regulierung. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 64% των Γερμανών θέλουν να γίνει δημοψήφισμα για τη μεταναστευτική πολιτική στη Γερμανία, ενώ το 68% θεωρούν αναξιόπιστο συνομιλητή τον Ταγί Περντογάν.